Όλοι εσεί που τον λατρεύετε ευλογείτε τον Κύριον που είναι ο Θεός των Θεών. Υμνείτε και δοξολογείτε Αυτόν, διότι το έλεος Του είναι αιώνιον. Ο Ναβουχοδονόσορ ήκουσε να, να υμλολογούν τον Θεόν. Εκυριεύθη από θαυμασμόν, ανεπίδησε βιαστικά από τον θρόνον Του και είπε εις τους μεγιστάνας Του. Τρει άνδρας δεμένου δεν ρίψαμε εμεί ει το μέσο του πυρό. Εκείνοι απήντησαν στον τον Βασιλέα. Πράγματι, Βασιλεύ, έτσι είναι. Ο Βασιλεύ είπε: Είδω εγώ, βλέπω τέσσερα άνδρα λιμένους να περιπατούν εν μέσω του πυρό. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία βλάβη σε αυτού από το πυρ. Οι δεόψει του Δετάρτου δεν είναι ομοία προς ανθρώπου, αλλά προς Υιόν Θεού. Ο Ναβουχοδονός ο Ροίδιος επλησίασε εις την θύραν της καμίνου του πυρός, η οποία εξακολουθούσε να καίεται και είπε «Σεδράχ, μισάχ και αβδεναγώ, δούλοι του Θεού του υψίστου, εξέλθετε από την κάμινον και ελάτε εδώ». Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο αυδεναγώ, ευγήκαν εκ του μέσου του πυρός. Τότε οι σατράπε και οι στρατηγοί και οι τοπάρχε και οι άρχοντες του βασιλέως έβλεπαν με θαυμασμό τους τρεις αυτούς άνδρας, διότι δεν τους είχε θύξει καθόλου το πυρ. Ούτε μία τρίχα της κεφαλής των είχε καεί. Τα ενδύματά των δεν μετεβλήθησαν καθόλου ούτε καν ως μην πυρός υπήρχε επάνω εις αυτούς. Ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έλαβε τον λόγον με επισημότητα και είπεν «Ευλογημένος ας είναι ο Θεός τον Σεδράχ, Μισάχ και Αδεβδεναγό, ο οποίος έστειλε τον άγγελον αυτού και γλίτωσε τους πέδας του, οι οποίοι, επειδή είχαν πίστην εις αυτόν παρέβησαν την διαταγή του Βασιλέως και παρέδοκαν τα σώματά των εις την φωτιάν, για να μην υποχωρήσουν και λατρεύσουν και προσκυνήσουν άλλων θεών ή μη μόνον των θεών των. Εγώ λοιπόν εκδίδω διαταγήν κάθε άνθρωπος ή λαού ή ασδήποτε φιλής και γλώσσης ο οποίος θα τολμήσει να εξτομήσει βλασφημίαν εναντίον του Θεού του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αυδεναγώ, θα παραδοθεί εις θάνατον. Ο δέικος και η περιουσία του θα δημευθούν, διότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, ο οποίος να εμπορεί κατά αυτόν των θαυμαστών τρόπων να σώζει ανθρώπους του. Τότε ο βασιλεύς όρισε διοικητάς τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον άβδεν αγώ εις την χώραν της Βαβυλώνος. Τους εδόξασε και τους έδωσε ένα αξίωμα ώστε να είναι αρχηγή όλων των Ιουδαίων που υπήρχαν εις το βασιλειόν του. Εξέδωσε δε την εξής διαταγήν. Εγώ βασιλέψ βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, Απευθύνομαι προς όλους τους ανθρώπους όλων των λαών και φυλών και γλωσσών που κατοικούν εις όλων των κόσμων. Ας είναι πλουσία και αμετακίνητος μεταξύ σας η ειρήνη. Μου εφάνει αρεστό να αναγγείλω εις σας τα καταπληκτικά σημεία και τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία έκαμεν εις εμέ ο ύψιστος Θεός. να σας πω πόσο μεγάλα και θαυμαστά ήσαν. Η βασιλεία του είναι βασιλεία αιωνία και η εξουσία του εκτείνεται εις όλα στας γενεάς των γενεών. Κεφάλαιον 4 Νέων όνειρων του Ναβουχοδονόσορος και η εξήγηση σε αυτού είπε του Δανιήλ. Στίχη 1 έως 24 Η πραγματοποίηση του Στίχη 25 έως 34 Εγώ, ο Ναβουχοδονόσορ, ήμουν κατά πάντα υγιής και ευτυχής εις τα ανάκτορά μου. Είδα όμως ένα όνειρο το οποίο με κατεφόβησεν εξυπλωμένος επάνω στην την κλίνην μου εταράχθην. Τα οράματα αυτά της διανοίας μου με συνεκλώνησαν. Εξέδωσα λοιπόν διαταγήν να παρουσιάσουν ενώπιόν μου όλους τους σοφούς της Βαβυλώνος για να δώσουν την ερμηνεία του ονείρου αυτή. Ήλθαν προς εμέ οι εξορκιστέ, οι μάγοι, οι αστρολόγοι χαλδαίοι, και εγώ είπα προς αυτούς το ενύπνιόν μου. Αλλά εκείνοι δεν κατόρθωσαν να μου δώσουν την ερμηνεία του, μέχρις ότου του ήλθεν ο Δανίηλ, του οποίου το όνομα είναι Βαλτάσαρ. Έχει δηλαδή το όνομα τούτο του Θεού μου. Αυτός λοιπόν ο Δανιήλ έχει Άγιον Πνεύμα Θεού και προς Αυτόν είπα το όνειρό μου. Βαλτάσαρ, άρχον των μάγων. Γνωρίζω καλά ότι είσαι κατοικεί το Άγιον Πνεύμα του Θεού και ότι κανενός μυστηρίου η δεν είναι δια σε Άκουσε λοιπόν το όραμά μου, το όραμα του ενυπνίου μου, το οποίο είδα και υπέησε με την ερμηνείαν. εκοιμόμουν εις την κλίνη μου και είδα. Ειδού ένα δέντρο μεγάλου ύψους, εις το μέσον της πεδιάδος. Το δέντρο αυτό εμεγάλωσεν, ανεπτύχθη υπερβολικά. Το ύψος του έφτασε έως των ουρανών και η έκτασή του εκάλυψε τα πέρατα όλης της γης. Τα φύλλα του ήσαν ωραία. Οι καρποί του άφθονοι, από τους οποίους όλοι ετρέφοντο. Κάτω από αυτό είχαν τα σφολεάστον τα άγρια θηρία και εις τους κλάδους του κατοικούσαν τα πουλιά του ουρανού. Από αυτό ετρέφοντο όλα τα ζωντανά όντα. Ενώ λοιπόν, εξυπλωμένο και κοιμόμενο στην κλίνιν μου, έβλεπα τα νυχτερινά αυτά οράματα, έφνη κατέβηκε από τον ουρανόν Άγιο Άγγελο. Εφώναξε με μεγάλη φωνή και είπε τα εξή. Κόψατε το δέντρον αυτόν. Μαδίσατε του κλάδου του. Τινάξατε κάτω τα φύλλα του. Διασκορπίσατε τον καρπόν του. Α φύγουν τρομαγμένα τα θηρία που ήσαν κάτω από αυτό και τα πτηνά που ήσαν εις τους κλάδους του. Αφήσατε μόνον το φύτρον το ριζόν του μέσα εις την γην. Με δεσμά σιδρά και χάλκινα δέσατε τον άνθρωπον που συμβολίζεται με το δέντρον αυτό. Αυτός θα κοιμάται εις το εξής έξω εις την χλόιν κάτω από την δροσιά του ουρανού. Θα έχει μέρος και συναναστροφή με τα θηρία και θα τρώγει το χορτάρι της γης. Η καρδιά του θα μεταβληθεί, θα γίνει διαφορετική από την καρδιά των ανθρώπων. Θα δοθεί σε αυτόν καρδιά θηρίου. Επτά χρονικάς περιόδους θα περάσει ο άνθρωπος αυτός εις την κατάσταση αυτήν. Απόφασης διαγγελθεί από ουράνιον άγγελων» είναι ο λόγος αυτός. Αποτελεί απάντηση εις ερώτημα το οποίο ετέθη υπό τον Αγίον εις τον ουρανόν για να μάθουν οι ζώντες επί της γης ότι ο Κύριος του κόσμου είναι ο ύψιστος, ο κυρίαρχος επί πάσαν βασιλείαν ανθρώπων και ότι εις εκείνον που αυτός θα κρίνει καλόν να δώσει την εξουσίαν, θα την δώσει και στα χέρια του είναι να αναδείξει και εγκαταστήσει επί την εξουσίαν άνθρωπων άσημων και περιφρονημένων. Αυτό είναι το ενίπνιον το οποίο εγώ, ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς, είδα. Σίδε δε, Βαλτάσαρ, υπέ μου την ερμηνείαν, διότι όλοι οι άλλοι σοφοί της βασιλείας μου δεν είναι ικανοί να μου δώσουν το νόημά του. Σι όμως, Δανιήλ, ημπορείς, διότι υπάρχει σε το Άγιον Πνεύμα του Θεού. Τότε ο Δανιήλ, ο οποίος επωνομάζονται και Βαλτάσαρ, έμεινε συγκεχημένος και βοβός, μίαν περίπου ώραν, ενώ οι διαλογισμοί του τον συνετάρασαν. Ομίλησε πάλιν ο βασιλεύς και είπε « Βαλτάσαρ, ας μη βιάζεσαι για να είπεις σύντομα το όνειρο και την ερμηνεία του. Ο Βαλτάσαρ απήντησε. Κύριε, το όνειρο αυτό ας επαληθεύσει και ας πραγματοποιηθεί εις βάρος εκείνων οι οποίοι σε μισούν. Η ερμηνεία του ας πέσει επάνω εις τους εχθρούς σου. το δένδρον το οποίον είδες, το τόσον μέγα και ισχυρόν, του οποίου το ύψος έφτανε έως των ουρανών, και οι κόμοι αυτού υπλώνετο εις πάσαν την γην, τα δε φύλλα του ήσαν θάλερά, και ο καρπός του άφθονος, δίδον τροφήν εξ αυτού εις όλους. το δένδρον υποκάτω από το οποίο κατοικούσαν τα άγρια θηρία, εις δέ τους κλάδους τε εφόλιαζαν, τα πουλιά του ουρανού, είσαι εσύ, βασιλεύ. Διότι πράγματι εμεγαλύνθης έγινε ισχυρό. Το μεγαλείο σου εκρατεώθη και έφτασεν έως εις των ουρανών και η κυριαρχία σου έως εις τα πέρατα της γης. Ο δε άγγελος τον οποίον είδε ο βασιλεύς τον Άγιον εκείνον να κατεβαίνει από τον ουρανό και να λέγει μα δίσατε το δέντρον, καταστρέψατε το. Πλην αφήσατε την φύτραν των ειρηνιζών του μέσα εις την γην, δέσατε το με δεσμά σιδερένια και χάλκινα, και αφήσατε το να μένει έξω εις την χλόιν, θα έχει τον καταβλισμό του κάτω από την δρόσεων του ουρανού, η κατοικία του θα είναι ανάμεσα από τα άγρια θηρία, μέχρι σ' συμπληρωθούν δι' αυτόν επτά κερί. Ιδού λοιπόν, τώρα και η ερμηνεία του «Ο Βασιλεύ». Η ερμηνεία αυτή προέρχεται από Αυτόν τον ύψιστον Θεόν και Αυτόν που αποκαλύπτει δια του ονείρου ο Θεός θα πέσει συντόμως επάνω εις τον Κύριόν μου, τον Βασιλέα. Θα σε εκδιώξουν εκ μέσου των ανθρώπων, θα κατοικείς με τα άγρια θηρία, θα σε τρέφουν με χορτάρι ως σαν το βόηδι. Θα καταβληστείς εις το ύπεθρον, κάτω από την δρόσον του ουρανού. Θα αλλάξουν επτά κερί επάνω εις σε, μέχρι ότου μάθεις και γνωρίσεις ότι ο ύψιστος κυριαρχεί επί της βασιλείας όλων των ανθρώπων και ο οποίος δίδει την βασιλεία του κόσμου σε εκείνον που θέλει. Εκείνο δε που είπαν οι άγγελοι του ουρανού, Αφήσατε την φύτρα των ριζών του δέντρου, σημαίνει ότι η βασιλεία σου θα διατηρηθεί δια σε και θα την αποκτήσεις από τότε που θα αναγνωρίσεις την εξουσία της ουρανίου βασιλείας. Δια τούτο βασιλεύ, ας φανεί αρεστή και ας γίνει δεκτή από σε η συμβουλή μου. Φρόντισε να εξαλείψεις τα σαμαρτία σου με και τα σαδικία σου με έλεος και φιλανθρωπίαν προς τους πτωχούς. Ίσως θα φανεί έτσι μακρόθυμος ο Θεός για τα αμαρτήματά σου. Όλα αυτά συνέβησαν εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα. Δώδεκα μήνας έπειτα από το όνειρον, ενώ αυτό σε περιπατούσε εις την εν βαβυλώνει ναόν της βασιλείας του, επήρε τον λόγον και είπεν « αυτή δεν είναι η μεγάλη Βαβυλών την οποία εγώ ανοικοδόμησα ω πρωτεύουσα τη βασιλεία μου, με την μεγάλη μου ισχύ και δύναμη, ώστε να διαλαλεί την μεγαλοπρέπειά μου και τη δόξα μου. Ενώ ευρίσκεται ο λόγο αυτό ακόμη στο στόμα του βασιλέως, ήλθε φωνή από τον ουρανό. Είσαι βασιλεύνα βουχοδονόσορ, απευθύνεται ο λόγος αυτός η βασιλεία σου επέρασε, αφηρέθη από σε. Θα σε εκδιώξουν από την κοινωνία των ανθρώπων και η κατοικία σου θα είναι ανάμεσα εις τα θηρία τα άγρια. Θα σε τρέφουν με χορτάρι ωσάν αν το βόηδι και θα περάσουν επτά κερί επάνω σου έως ότου μάθεις και γνωρίσεις ότι ο ύψιστος Θεός είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ότι δίδει αυτό την βασιλεία εις εκείνον τον οποίον θέλει. Κατά την στιγμή εκείνη ακριβώς εξεπληρώθη δια τον Άβου Χοδονόσορα η προφητεία του ονείρου διότι αυτός έχασε το λογικόν του εξεγδιώχθη από την κοινωνία των ανθρώπων, έτρωγε ως αν βόηδη χορτάρι και η δρόσεως του ουρανού έβρεχεν το σώμα του. Εως ότου ετρίχες αυτού εμεγάλωσαν, ο αν τα στρίχα του λέοντος, και τα νύχια του έγιναν, ο τα νύχια των αρπακτικών ορνέων. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ύψωσα τους οφθαλμούς μου στον των ουρανών και το λογικό μου επανήλθε. Εδόξασα τον ύψιστον και ημινολόγησα εκείνον ο οποίο ζει στου αιώνα των αιώνων. Τον εδοξολόγησα, διότι σε αυτόν πράγματι είναι αιώνιο η εξουσία και η βασιλεία του ει γενεάν γενεών. Και όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στην την γη, ω ένα τίποτα είναι ενώπιον του. Σύμφωνα με το θέλημά του διατάσσει και πράτη εις τας δυνάμεις του ουρανού και εις τους ανθρώπους της γης. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα εμπορέσει να εμποδίσει το παντοδύναμον χέρι του και να πει σε αυτόν τι έπραξες. Κατά αυτόν τον καιρόν η διανοητική μου υγεία απεκατεστάθη και επανήλθα εις την δόξα της βασιλείας μου. Η μορφή και όλη η έκφρασή μου απεκατεστάθη στην την προτέραν της κατάστασης οι άρχοντές μου και οι μεγιστάνες μου με ανεζητούσαν. Η βασιλεία μου έγινε πάλιν ισχυρά. Η δε δόξα προσετέθη ακόμη μεγαλύτερα εις με. Και τώρα λοιπόν εγώ, ο Ναβουχοδονόσορ, υμνολογώ και υπεριψώνω και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού, διότι όλα τα έργα αυτού είναι αληθινά. Εωδή του δίκαιε, και ορθέ και μην μπορεί να ταπεινώσει όλους εκείνους οι οποίοι πορεύονται με υπερηφάνεια. Κεφάλαιον 5. Το ασεβές συμπόσιον του Βαλτάσαρ Στοίχη 1 έως 4 Το μυστηριώδες Μανί Θεκέλ Φάρες και η παρά του Δανιήλ ερμηνεία του. Στίχη 5 έως 31 Ο βασιλεύς Βαλτάσαρ έκαμε μέγα δείπνων ισχυλίους από τους μεγιστάνας αυτού, ενώπιον των οποίων παρετέθη άφθονος ίνος. Ενώ δε ο βασιλεύς Βαλτάσαρ έπινεν ίνο και φρένετο από την γεύση αυτού, ήλθαν εις ευθυμίαν και είπε να φέρουν εκεί στην τράπεζαν τα χρυσά και αργυρά σκεύη τα οποία ο πατήρ του ο Ναβουχοδονόσορ είχε πάρει από τον ναόν του Σολομόντος και τα έφερεν εις την Βαβυλώνα να τα φέρουν εις την τράπεζαν για να πείουν με αυτά ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες του επαλακέτου και οι του πράγματι έφεραν τα ιερά χρυσά και αργυρά σκεύη τα οποία ο πατήρ του είχε πάρει από τον ναόν του Θεού τον Εν Ιερουσαλήμ. Με τα ιερά αυτά σκεύη έπινε ο βασιλεύς, οι μεγιστάνες του, επαλακέ του και οι γυναίκες του. Έπιναν τον ίνον και υμνολογούσαν τους θεούς των, τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς και σιδερένιους, τους ξύλινους και τους λίθινους. Έθνης, κατά την ώρα εκείνην, ευγήκαν δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραφαν απέναντι της λιχνίας επάνω εις το αμοκονίαμα του τείχου του βασιλικού ανακτόρου. Ο βασιλεύς Έβλεπε τον καρπόν της χειρός, η οποία έγραφε. Τότε η μορφή του βασιλέως ηλιώθη από τον φόβο. Εσκέψεις του τον συνετάραξαν. Εαρθρώσεις της μέσης του σαν να διελήθησαν και τα γόνατά του τρέμοντα συνεκούλοντο το ένα με το άλλο. Ο βασιλεύς σε φώναξε με μεγάλη φωνή να οδηγήσουν εκεί μάγους, χαλδαίους, αστρολόγους. Και είπε προς τους σοφούς της Βαβυλώνος. Εκείνος ο οποίος θα αναγνώσει αυτήν την γραφήν και θα καταστήσει σε με γνωστόν το νόημά τη θα ενδυθεί βασιλικήν πορφύραν. Το χρυσούν περιδέρων θα τεθεί στον τον του και θα είναι ο τρίτος άρχον εις το βασιλειόν μου. το τότε εις την του συμποσίου όλοι οι σοφοί του βασιλέως και δεν μπορούσαν ούτε να αναγνώσουν την γραφήν ούτε φυσικά και το νόημά της να καταστήσουν γνωστόν εις τον βασιλέα. Ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη πολύ η μορφή του ηλιώθη από τον φόβων, αλλά και οι μεγιστάνες επίσης συνεκλονίζοντο μαζί του. Την ώρα εκείνη εισήλθε η βασιλωμήτορη στην αίθουσα του συμποσίου και είπε «Βασιλεύ εις τους αιώνα να ζήσεις». Ας μη σε ταράσουν σκέψεις ζωφερέ, και η μορφή σου ας μη αλλοιώνεται από τον φόβον. Εις το βασίλειόν σου υπάρχει ένα σανίρ, εις τον κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Και κατά τα σημέρα του πατρός σου τα πράγματα απέδειξαν ότι υπήρχεν εις αυτόν εγρήγορσης και σύνεσης. Δια τούτο, ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, ο πατήρ σου, τον διόρισεν άρχοντα των εξορκιστών και μάγων, των χαλδαίων, των αστρολόγων. Διότι σε αυτόν υπήρχε πλούσιον το πνεύμα του Θεού. Έχει αυτός φρόνησιν και σύνεσιν, ώστε να ερμηνεύει τα ενύπνια, να αναγγέλει και αποσαφινίζει όσα σαφή ήσαν δια τους άλλους και να λύει δύσκολα προβλήματα. Αυτός είναι ο Δανιήλ, τον οποίον ο βασιλεύς πατέρα σου ονόμασε Βαλτάσαρ. Ασκληθή, κληθεί λοιπόν τώρα εις την αίθουσα για να σου καταστήσει γνωστόν το νόημα της γραφής αυτής. Τότε πράγματι ο Δανιήλ οδηγήθη ενώπιον του βασιλέως, εις τον οποίον και ο βασιλεύς είπε «Σύ είσαι ο Δανιήλ, ο από τους Ιουδαίους εχμαλώτους, τους οποίους ο βασιλεύς πατέρας μου έφερε εδώ. Ήκουσα διασέ ότι έχεις πνεύμα Θεού. Νύψεις δε και σύνεσης και σοφία, πλουσία βρίσκεται εις σε. Εδώ προσήλθαν προλίγο ενώπιόν μου οι σοφοί, οι μάγοι, οι αστρολόγοι, για να αναγνώσουν αυτά τα γράμματα και να καταστήσουν γνωστόν εις εμέ το νόημά Αλλά δεν μπόρεσαν τίποτε να είπουν. Εγώ όμως έπληροφορήθη ε διασέ ότι μπορείς να γνωρίσεις και να κατανοήσεις κλήσεις και αποφάσεις του Θεού. Εάν λοιπόν τώρα εμπορέσεις να αναγνώσεις την γραφή αυτήν και να καταστήσεις γνωστόν εις εμέ το νόημά τη, θα ενδυθείς βασιλικήν πορφύραν. Θα περιβληθείς εις τον τράχυλόν σου χρυσούν περιδέρεων και θα ανακηρυχθείς τρίτος άρχον εις το βασίλειόν μου. Ο Δανίλ απήντησε τότε και είπε προς τον βασιλέα «Τα δώρα σου ασμένουν μένουν εις σε. τα αγαθά του οίκου σου δώσε τα εις άλλον. Εγώ όμως θα αναγνώσω την γραφήν αυτήν εις σε τον βασιλέα και θα καταστήσω γνωστήν εις σε το νόημά της». Βασιλεύ, ο ύψιστος Θεός έδωκεν εις τον πατέρα σου τον Αβουχοδονόσορα μεγαλείων και τιμή και δόξαν. Εξαιτία του μεγαλείου αυτού που του έδωσεν ο Θεός, όλοι οι λαοί και η γλώσσα της γης, τον έτρεμαν και τον εφοβόντο. Αυτός εκείνους τους οποίους ήθελε εφώνευσε και εκείνος τους οποίους ήθελε εκτυπούσε. Αυτός εκείνος τους οποίους ήθελε ύψωνε και δόξαζεν. Εκείνος δε τους οποίους ήθελεν εταπίνωνε. Όταν όμως η καρδία του εκυριεύθη από υψηλοφροσύνη και αλαζονίαν και το πνεύμα του εξαιτία της υπερηφανίας του εσκληρύνθη, εκρημνίστη από τον θρόνο των βασιλικών και αφιρέθη από αυτόν η τιμή και η δόξα. Εξεδιώχθη από την κοινωνία των ανθρώπων. Καταδέ την καρδίαν μετεβλήθη και έμεινε όμοιος με τα άγρια θηρία. Εζούσε με τους αγρίους όνους. Έτρωγε αντί άρτου χορτάρι, ως αν τα βόηδια και το σώμα του εμούσκευεν και ύλαξε χρώμα από την δρόσον του ουρανού. Εις στην κατάσταση αυτήν της φρενοβλαβίας έμεινε μέχρι σότου ανεγνώρισεν ότι ο ύψιστος Θεός είναι Κύριος της Βασιλείας των Ανθρώπων και δίδει αυτήν εις εκείνον τον οποίον Αυτός προτιμά και θέλει. Και εσύ λοιπόν Βαλτάσαρ ο Υιός αυτού δεν εταπείνωσε στην ψυχή σου ενώπιον του Θεού. Δεν τα είχες πληροφορηθεί όλα αυτά. Κι όμως, επέτειξες αλαζονίαν και υψηλοφροσύνη εναντίον του Θεού του ουρανού και απόδειξες ότι έφεραν ενώπιον σου τα σκεύη του ναού του και εσύ και οι μεγιστάνες σου και οι σου και οι γυναίκες σου επίνατε ίνων με αυτά κατά δε το διάστημα της ευοχίας σας, υμνολογήσατε τους θεούς, τους ειδικού σας, τους χρυσούς, τους αργυρούς, τους χαλκίνους, τους σιδερένιους και ξυλίνους και λιθίνους, οι οποίοι ούτε βλέπουν, ούτε ακούουν, ούτε γνωρίζουν τίποτα. Αυτός λοιπόν σύ εδοξολόγησες, τον δε θεόν, εις τα χέρια του οποίου βρίσκεται η αναπνοή σου, και όλα επορείε τη ζωή σου, αυτόν δεν τον εδόξασες. Δια τούτου εκ αυτού απεστάλει ο καρπός τη χειρός, που έγραψε την γραφήν αυτήν επάνω ει τον τείχον. Και αυτή η αποτυπωμένη επάνω ει τον γραφή λέγει «Μανί θεκέλ φάρες». Άκουσε λοιπόν και την ερμηνεία της γραφής αυτής. Μανή σημαίνει «Ο Θεός εμέτρησε την βασιλείαν σου και την συνεπλήρωσε». Θεκέλ σημαίνει «Ετέθη επάνω εις των ζυγών, εζυγίστη και ευρέθη λιποβαρής». Φάρες σημαίνει έχει διαιρεθεί πλέον η βασιλεία σου και δόθη εις τους Μίδους και εις τους Πέρσας. Αμέσως ο Βαλτάσαρ διέταξε και ενέδισαν τον Δανιήλ την βασιλικήν Πορφύραν. Έθεσαν περί των τράχυλών του το χρυσούν περιδέρεων και διακήρυκος ανήγγυλεν ότι ο Δανιήλ είναι ο τρίτος άρχον εις το βασιλειόν του. Κατά την ιδία όμω εκείνη νύκτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων. Την δε βασιλείαν του παρέλαβε Δαρίος ο Μίδος, όταν ήτο ηλικίας 62 ετών. <Κι>... Κεφάλαιον έκτον Ιδωλιώτης δύο αρχόντων κατά του Δανιήλ. Στίχη 1 έως 9. Ο Δανιήλ εις των λάκων των λεόντων και η θαυμαστή σωτηρία του. Στίχη 10 έως 22. Ομολογία και διακήρυξη του βασιλέως περί του αληθινού Θεού. Στίχη 23 έως 28 Εφάνει αρεστό εις των δαρείων, να εγκαταστήσει όπως και εγκατέστησε εις το του 120 σατράπας διανέει να αυτοί άρχοντες εις όλην την αυτοκρατορίαν του. επάνω δε από αυτούς ετοποθέτησε τρεις ανωτάτους διοικητάς. Ένας από αυτούς ήταν ο Δανιήλ. Οι 120 σατράπε ήσαν υποχρεωμένοι να λογοδοτούν εις τους τρεις αυτούς, για να μην ενοχλείται ο βασιλεύς. Ο Δανιήλ υπερήχεν από όλους, διότι είχε πλούσιον πνεύμα Θεού. Ο δε βασιλεύς διόρισεν αυτόν γενικών αρχηγών όλου του βασιλείου του. Οι δύο ανώτατοι διοικητέ και οι 120 σατράπε εζητούσαν διαλόγους φθόνου να έβρουν κάποιαν κατηγορίαν εναντίον του Δανιήλ. Δεν μπορούσαν όμως να έβρουν καμία αιτία και κανένα παράπτωμα και κανένα σφάλμα εις αυτόν, διότι το πιστός στον βασιλέα και εις τα καθήκοντά του. Είπαν λοιπόν τότε οι δύο ανώτατοι διοικητέ. Δεν θα κατορθώσουμε να έβρουμε εναντίον του Δανιήλ αιτίαν κατηγορίας, ημιμόνων κάτι που να σχετίζεται με τους νόμους του Θεού Του. Τότε, οι δύο ανώτατοι διοικητέ και οι σατράπε παρουσιάστησαν ενώπιον του βασιλέως και του είπαν «Δαρίε βασιλεύ, να ζήσεις εις τους αιώνας». Συνεφώνησαν όλοι οι στρατηγοί και οι σατράπε και οι ύπατοι και οι τοπάρχη της βασιλείας σου να εκδοθεί και να τεθεί εν ισχύ η βασιλική διαταγή, σύμφωνα με την οποία εκείνος που θα ζητήσει κάτι από οποιονδήποτε άλλον, από Θεού μέχρι ανθρώπων, επί τριάκοντα ημέρας, εκτός από σένα, βασιλεύ, να ρίπτεται εις τον λάκον των λεόντων. Τώρα λοιπόν, βασιλεύ, υπόγραψε αυτή την διαταγήν δώσε την να κοινοποιηθεί, ώστε να μην έχει κανείς το δικαίωμα να τροποποιήσει, πολύ δε περισσότερο να ακυρώσει την βασιλική απόφαση του βασιλέως Μίδων και Περσών. Τότε ο βασιλεύς Δαρίος, καλή την πίστη, διέταξε να δημοσιευθεί το βασιλικό αυτό διάταγμα. Ο Δανιήλ, όταν επληροφορήθη ότι εδημοσιεύθη το βασιλικό αυτό διάταγμα, εισήλθε εις τον οίκον του. Τα παράθυρα του υπερόου του ήσαν ανοιχτά απέναντι από την Ιερουσαλήμ. Τρεις δε φορά την ημέραν έκαμπτε τα γόνατα, προσήφχετο και δοξολογούσε τον Θεόν, όπως έκαμνε και κατά των προηγούμενων χρόνων. Τότε οι άνδρες εκείνοι παρακολούθησαν τον Δανιήλ και τον ευρήκαν να προσεύχεται για να παρακαλεί τον Θεόν. Παρουσιάστησαν στον βασιλέα και είπαν προς αυτόν «Βασιλεύ, σύ δεν υπέγραψες και δημοσίευσες διαταγήν να ρίπτεται εις τον Λάκων των Λεόντων κάθε άνθρωπος ο οποίος θα ειζητούσε κάτι από ιονδήποτε άλλον από Θεού μέχρι ανθρώπων επί τριάκοντα ημέρας ή μη μόνον από σε βασιλεύ. Ο βασιλεύς απήντησε. Ορθός είναι ο λόγος αυτός. Και η διαταγή του βασιλέως των μήδων και των Περσών, καθώ αλάθητος, δεν πρόκειται να ακυρωθεί. Τότε οι άνδρες εκείνοι απεκρίθησαν και είπαν ενώπιον του βασιλέως. Ο Δανιήλ, ένας από τους εχμαλώτους Ιουδαίους, δεν υπετάχτη στην διαταγή σου και τρεις φορές σε ημέραν προσέχεται προς τον Θεόν και υποβάλλει σε Αυτόν τα αιτήματά Του. Τότε ο βασιλεύς, όταν ήκουσε Αυτόν τον λόγον, ελυπήθη πάρα πολύ δια τούτο και κατέβαλεν αγώνας για να σώσει τον Δανιήλ από την καταδίκη. Μέχρι δε της εσπέρας ηγονίζεται να τον γλιτώσει. Τότε οι άνδρες εκείνοι είπαν εις τον βασιλέα έχει υπόψη σου βασιλεύ ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και Περσών κανένα διάταγμα καμία απαγόρευση εκδιδομένη υπό του βασιλέως δεν τροποποιείται και πολύ περισσότερον δεν ακυρώνεται. Τότε ο βασιλεύς διέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και τον έριψαν εις τον λάκον των λεόντων. Είπε δε ο βασιλεύς εις τον Δανιήλ «Ο Θεός σου τον οποίον σύλα λατρεύεις πάντοτε, αυτός θα σε γλιτώσει από τον κίνδυνο. Έφεραν ένα λίθον και τον έθεσαν εις το άνοιγμα του λάκου. Ο δε εσφράγισε αυτόν με το δαχτυλίδι του και με τα δαχτυλίδια των μεγιστάνων του, ώστε να μην γίνει καμία τροποποίησης ευνοούσα τον Δανιήλ. Ο βασιλεύς καταλυπημένο επανήλθεν στον ανάκτορόν του και έπεσε προς ύπνον χωρίς βραδινών φαγητών. Έδωσε εντολήν να μην του φέρουν καθόλου φαγητό. Ο ύπνος τόμος έφυγε από τα βλέφαρά του. Ο Θεός όμως έκλεισε τα στόματα των λεόντων και δεν παρινόχλησαν καθόλου τον Δανιήλ. Όταν ήρθε η πρωία και το φως η πλώθη, η Γέρθιο ο βασιλεύς και βιαστικό έτρεξε εις τον λάκον των λεόντων. Καθώς δε πλησίαζε εις τον λάκον, εφώναξε με φωνήν ισχυράν. Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός τον οποίον σύ πάντοτε λατρεύεις ή μπόρεσε να σε σώσει από το στόμα των λεόντων. Ο Δανίλ απήντησε εις τον βασιλέα. Βασιλεύ, εις τους να ζήσεις. Ο Θεός μου έστειλε τον άγγελόν του και έκλεισε τα στόματα των λεόντων. «Και έτσι κανείς από αυτούς δεν με έβλαψε διότι εγώ το ορθόν και ευθύ έπραξα απέναντι του Θεού μου. Αλλά και απέναντί σου, Βασιλεύ, δεν διέπραξα κανένα σφάλμα. Ο Βασιλεύς εδοκίμασε μεγάλη χαράν και διέταξε να βγάλουν αμέσως τον Δανιήλ από τον Λάκον. Πράγματι, τον ανέσυραν από τον Λάκον και τον ευρήκανα κέραιον και αυλαβή, διότι είχε μεγάλην πίστη προς τον Θεόν. Ο βασιλεύς διέταξε τότε και έφεραν τους άνδρας, οι οποίοι είχαν συκοφαντήσει τον Δανιήλ και τους έριψαν εις τον λάκον των λεόντων, αυτούς και τα παιδιά των και τας γυναίκας των. Πριν δε καλά καλά φτάσουν αυτοί εις τον πυθμένα του λάκου, οι λέοντες τους ήρπασαν και συνέτριψαν όλα τα κοκαλάτων. Τότε ο Δαρίο ο Βασιλεύς εκοινοποίησε έγγραφων εγκύκλειων προ όλου του ανθρώπου των λαών, φιλών και γλωσσών, οι οποίοι κατοικούσαν καθόλη την έκταση τη αυτοκρατορία του και είπεν: Εύχομαι να έχετε πάντοτε πλουσίαν και αδιατάρακτον την ειρήνη. Ευγήκεν εκ μέρου μου τούτο το διάταγμα προς όλα στα αρχάς και εξουσίας του βασιλείου μου. Οι υπήκοοι μου να τρέμουν και να φοβούνται το Θεό του Δανιήλ, διότι Αυτός είναι ο ζών Θεός, ο αιώνιος, ο μένων εις τους αιώνας. Η βασιλεία αυτού ουδέποτε θα καταστραφεί και η κυριαρχία του θα είναι χωρίς τέρμα. αναλαμβάνει υπό την προστασία του κάθε πιστών και τον σώζει από ιονδήποτε κίνδυνον. Κάμνει σημεία και τέρατα εις τον ουρανόν και εις την γην. Είναι αυτός ο οποίος έσωσε τον Δανιήλ από το στόμα των λεόντων. Ο δε Δανιήλ ευδοκιμούσε και προήγητο εις την Βασιλείαν του Δαρίου και εις την Βασιλείαν του Κύρου, βασιλέως των Περσών. Κεφάλαιον 7. Αποκαλυπτικά οράματα του Δανιήλ περί τεσσάρων αλληλοδιαδόχων κοσμοκρατοριών. Στοίχη 1 έως 21. η δια του Θεού επικράτησης της Βασιλείας των Αγίων. Στίχοι 22 έως 28 Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, βασιλέως των Χαλδαίων, ο Δανιήλ είδεν ενύπνιον, θεία οράματα εις την διάνοιάν του, καθώς εκοιμάτω επάνω εις την κλίνην του. αυτό δε το ενύπνιόν του το έγραψεν. Εγώ, ο Δανιήλ, είδα κατά τη νύχτα ένα όραμα. Και ειδού, τέσσερες άνεμοι από τον ουρανόν προσέβαλαν και ανετάραξαν την θάλασσαν την μεγάλην την Μεσόγειον τέσσερα δε μεγάλα θηρία διαφορετικά το ένα από το άλλον, εξήρχοντο από την θάλασσαν. Το πρώτον ομοίαζε με λέναν, είχε δε πτερά όμοια προς τα πτερά του αετού. Παρατηρούσαμε προσοχήν, έως ότου εμαδίθησαν τα πτερά της λεένης. Αυτή εσηκώθη ορθία εις την γην και στάθη επί τους πόδας της ως άνθρωπος. Εδώθη δε αυτήν καρδία ανθρώπου. Και ειδού ενεφανίστη κατόπιν δεύτερον θηρίων, το οποίο νομίαζε με άρκτον, εστάθη προς το ένα μέρος, εις το στόμα της, ανάμεσα εις τα δόντια της, υπήρχαν τρεις πλευρέ με κρέας. Οικούστη μία φωνή, η οποία έλεγε προς αυτήν, «Σήκω και φάγε σάρκας πολλάς». Αμέσως πίσω από αυτό, έβλεπα ότι ήρχε το άλλο θηρίον, το οποίο μοίαζε με πάρδαλιν εις αυτό και στο επάνω μέρος του σώματός του υπήρχαν τέσσερις πτέρυγες πτηνού. Εις το θήριον αυτό επίσης υπήρχαν τέσσερες κεφαλέ. Μεγάλη δε εξουσία του εδόθη. Πίσω από το θηρίον αυτό είδα να έρχεται αμέσως ένα άλλο τέταρτο φοβερόν θηρίον εμπνέων κατάπληξιν και τρόμων, πάρα πολύ δε ισχυρών. Τα δόντια του ήσαν μεγάλα και σιδερένια. Συνέτριε βεδέ και κατέτρωγε κατά την όρεξη αυτού. Τα δε υπόλοιπα καταπατούσε με τα πόδια του. Το θηρίο αυτό ήταν κατά πολύ διαφορετικόν από τα άλλα θηρία που είχαν προηγηθεί. Έφερε δε δέκα κέρατα. Παρετήρησα με προσοχή τα κέρατά του και είδα και ειδού ένα μικρόν κέρατον εφήτρωσε ανάμεσα από τα άλλα. Τρία δε από τα δέκα προηγούμενα κέρατα εξεριζώθησαν. Αμέσως μόλις ενεφανίστη το μικρόν κέρας. Εις το μικρόν αυτό κέρας υπήρχαν οφθαλμοί, όμοιοι με ανθρωπίνους οφθαλμούς και στόμα το οποίον εμεγαλαυχούσε και ηλαζονεύετο. Παρετήρουν με προσοχήν και έβλεπα, μέχρι ότου ετέθησαν θρόνοι. Και ο παλαιός των ημερών, ο προαιώνιος Θεός και πατήρ, εκάθισεν εις των θρόνων. Το ένδυμά του ήταν ο σαν το χιόνι και τρίχες της κεφαλής του λευκέ, ο σαν το καθαρόν ολόλευκόν έριον. ο θρόνος αυτού ήταν το φλόγα πυρός και η τροχή του θρόνου του ήσαν πυρ που εξέπεμπε φλόγας. Πύρινος ποταμός έτρεχεν εμπροσθέν του. Χίλιε χιλιάδες αγγέλων τον υπηρετούσαν και μύρια μυριάδες αγγέλων ήσταν το πλησίον του. κριτήριον εστήθη και τα βιβλία ενύχθησαν. Εστράφην τότε εκεί όπου οικούε μία φωνή των μεγάλων λόγων, τους οποίους εξεστόμιζε το μικρόν εκείνο κέρατον, μέχρι ότου εφωνεύθη το θηρίον και εξυφανίστηκε το σώμα του παρεδόθη να καεί στο πυρ. και από τα άλλα θηρία αφηρέθη η εξουσία. Αλλά εδώ σε αυτά παράταση ζωής μέχρι ορισμένου καιρού. Έβλεπα με τα προσοχήσις στο όραμα της νυκτός και ειδού, κάποιος όσοι ω ανθρώπου ήρχε το επί των νεφελών του ουρανού έφτασε εμπρός των παλαιών των ημερών και οδηγήθη προς Αυτόν υπό τον Αγγέλων ἐνδόξη δόξη. Εις Αυτόν εδόθη εξουσία, η τιμή και η βασιλεία και όλοι οι άνθρωποι, λαοί, φυλέ και γλώσσε θα υπηρετήσουν Αυτόν. Η εξουσία Του θα είναι εξουσία αιωνία και η βασιλεία Αυτού ποτέ δεν θα φθαρεί ούτε θα σβήσει έφριξεν εντό μου το πνεύμα μου. Εγώ ο Δανιήλ το βεβαιώνω τούτο. Και τα οράματα αυτά της κεφαλής μου με συνετάραξαν. Επλησίασα τότε ένα από τα παρευρισκόμενα ουράνια πνεύματα και ζήτησα να μάθω την ακριβή σημασία όλων αυτών που είδα. Εκείνο δε μου απήντησε και μου κατέστησε γνωστήν την ακρίβεια και την ερμηνεία των πραγμάτων αυτών. Αυτά τα τέσσερα μεγάλα θηρία μου είπε είναι ε τέσσερις βασιλείε ε οποία η μία μετά την άλλη θα εμφανιστούν επί της γης. Αυτέ όμως θα εξαφανιστούν και θα λάβουν την βασιλείαν κατόπιν οι Άγιοι του υψίστου Θεού και θα κρατήσουν αυτήν αιωνίαν και αναφέρετον. Ιδιαίτερο τότε ζήτησα ακριβεστέρας πληροφορίας πέρι του τετάρτου θηρίου, διότι αυτό είναι το πολύ διαφορετικόν από τα άλλα τρία, πάρα πολύ φοβερόν. Τα δόντια του σιδερένια τα νύχια του χάλκινα. Κατέτρωγε και συνέτριβε όσα ήθελε. Τα δε υπόλοιπα τα καταπατούσε με τα πόδια του. Εζητούσα πληροφορίας δια τα δέκα κέρατα που υπήρχαν στην κεφαλή του και δια το άλλο κέρας που εφύτρωσε και το οποίον εξερίζωσε και επέταξε στο έδαφος τα προηγούμενα τρία. Το δε κέρατον εκείνο, το οποίον είχε οφθαλμούς και στόμα, που εμεγαλαυκούσε και ηλαζονεύετο, η δε εμφάνισή του ήτο μεγαλυτέρα και περισσότερον εντυπωσιακή από τη των άλλων κεράτων. έβλεπα με τα προσοχής και είδα ότι το κέρατον εκείνο έκαμε πόλεμον εναντίον των ανθρώπων του Θεού και του ενίκησε. Με χρυσό του ήλθεν ο παλαιός των ημερών, ο προαιώνιος Θεός, ο οποίος έδωκε την νίκη εις τους Αγίους Ανθρώπους του υψίστου. Κι έτσι έφτασε ο καιρός, κατά τον οποίον οι Άγιοι κατέλαβαν την βασιλείαν. Μου είπε λοιπόν «Το τέταρτον θηρίον είναι η τετάρτη βασιλεία επάνω στην την γην, η οποία από απόψεως δυνάμεως και αγριότητος θα υπερέχει από τα σάλας βασιλείας. Θα καταφάγει όλην την οικουμένην, θα ποδοπατήσει και θα κατακόψει αυτήν. Τα δέκα κέρατα του θηρίου αυτού συμβολίζουν τους δέκα βασιλείς που θα εμφανιστούν. Κατόπιν από αυτούς θα εμφανιστεί ένας άλλος, ο οποίος θα ξεπεράσει όλους τους προηγηθέντας εις έργα κακά και ολέθρια. Τους δε τρεις βασιλείς θα κτυπήσει και θα εξεφτελήσει. Αυτός θα εξεσφεντωνήσει λόγους αλαζονικούς και υβριστικούς εναντίον του υψής του Θεού. Θα καταδιώξει και θα χρηστεύσει τους Αγίους του υψής του Θεού. Θα σχεδιάσει να αλλάξει τους καιρούς και των νόμων του Θεού να δημιουργήσει νέα τάξη πραγμάτων. Μέχρι ορισμένου καιρού θα παραχωρηθεί σε αυτόν μια τέτοια εξουσία. Κατόπιν όμως το κριτήριο του Θεού θα καθίσει και οι άγγελοι του Θεού θα αφαιρέσουν την εξουσία του, θα τον εξαφανίσουν και θα τον εξολοθρεύσουν εξ ολοκλήρου. Έπειτα, η βασιλεία και η εξουσία και το μεγαλείο των βασιλέων, όλων όσοι ευρίσκονται κάτω από τον ουρανόν, θα δοθεί στους Αγίους του Υψίστου Θεού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιωνία. Όλε οι αρχαίοι θα τον υπηρετούν, και θα επακούν εις Αυτόν. Εδώ παίρνει πέρας ο λόγος. Εγώ, ο Δανιήλ, επιβεβαιώνω και υπογράφω αυτά. Οι διαλογισμοί μου, επί πολύ διάστημα χρόνου, με συνετάρασαν. Και οι όψεις του προσώπου μου ήλαξαν επάνω μου. Αλλά τα αποκαλυπτικά αυτά οράματα και λόγια τα διατήρησα πιστό μέσα στην καρδία μου. Κεφάλαιον 8 Νέον αποκαλυπτικόν όραμα πέρι της υπερισχύσεως της ελληνικής βασιλείας επί της μηδοπερσικής. Στίχη 1 έως 27 κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ, παρουσιάστη με τον Δανιήλ ένα όραμα, έπειτα από το όραμα το οποίον είχα ήδη προηγουμένως. Ευρισκόμουν εις τα Σούσα, εις ένα οχυρόν πύργο που ευρίσκεται στην χώραν Ελάμ, Εκεί είδα το όραμα. Είδα δηλαδή ότι ευρισκόμουν πλησίον εις τον ποταμόν Ουβάλ. Εσήκωσα τα μάτια μου και είδα και ειδού ένας κρυός εστέκετο πλησίον του ποταμού Ουβάλ. Είχε δύο κέρατα υψηλά. Το ένα υψηλότερον από το άλλο αυτό δε και ολοένα μεγάλωνεν ανερχόμενον είδα ότι ο κρυός αυτός εκτυπούσε με τα κέρατά του προς δισμάς προς βοράν και προς νότον κανένα από τα θηρία δεν ήταν δυνατόν να αντισταθεί ενώπιον του κανείς δεν μπορούσε να γλιτώσει από την δύναμή του έκανε ό,τι ήθελε. Και έτσι ανεδείχθη ένδοξος και μέγας. Εγώ παρατηρούσα με πολλήν προσοχήν και ειδού παρουσιάστη ένας τράγος εγών, ο οποίος ήρχε το από τα νότιο-δυτικά και προχωρούσε υπάνω εις όλην την γήν. καθώς δε με μεγάλην ταχύτητα έτρεχεν, εφαίνετο ότι δεν ίγγιζε την γην. Είχε δε ανάμεσα εις τους οφθαλμούς του ένα μεγαλοπρεπές άξιο παρατήρητον κέρατον. Αυτός ήλθε μέχρι του κρυού που είχε τα δύο κέρατα και των οποίων κρυών είχα ήδη προηγουμένως να είστατε πλησίον του ποταμού Ουβάλ. έτρεξε εναντίον αυτού με όλη την ορμή της δυνάμεώς του. Τον είδα να φτάνει μέχρι του κρυού. Εξηγριώθη μόλις τον αντίκρισε, εκτύπησε τον κρυόν, συνέτριψε και τα δύο αυτού κέρατα και δεν υπήρχε πλέον δύναμη στον κρυών να αντισταθεί εναντίον αυτού. Ο τράγος τον έριψε κατά γης και τον κατεπάτησε. Και δεν υπήρχε κανείς που να έχει την δύναμη να τον γλιτώσει από αυτόν. Ο τράγος αυτός των εγών έγινε μέγας και ένδοξος πολύ. Αλλά καθώς έφτασεν εις την μεγάλην αυτού δύναμη και δόξαν, συνετρίβη το ένα το μεγάλο κέρατον αυτού. Τότε φύτρωσαν τέσσερα άλλα κέρατα, αντί του ενός που είχε συντριβεί και είχαν, είχαν κατεύθυνση προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Από δε ένα εξ αυτών των κεράτων έβγει και άλλο πολύ ισχυρόν κέρας, το οποίο είναι μεγάλος υπερβολικά με κατεύθυνση προς νότον, και προς Ανατολάς και προς την δύναμη την Μεγάλην. Υψώθη έως τα δυνάμεις του ουρανού. Ένα μέρος των δυνάμεων του ουρανού και ένα μέρος των άστρων έπεσαν κάτω και κατεπατήθησαν από τους ανθρώπους του. Η καταπάτηση σε αυτή θα συνεχιστεί μέχρι ότου ο αρχιστράτηγος του Θεού γλιτώσει τους ανθρώπους του Θεού από την εχμαλωσίαν. Εξαιτίας του ανθρώπου αυτού που εικονίζεται με το μεγάλο κέρατο, διεταράχθησανε προσφορέ των θυσιών εις το θυσιαστήριο της Ιερουσαλήμ. Η πεδουλώθη αυτή εις εκείνον και όλα τα κατακτητικά έργα εκείνου κατεβοδόθησαν ο δέναός του Θεού ηρημώθη ο κακός αυτός άρχων έπραξε κατά αυτών των τρόπων και επέτυχε εις τα του διότι οι προσφέροντες κατά την εποχή εκείνη θυσίαν προς τον Θεό μάρταναν, και το εκ μέρους αυτών των ιδίων κάθε δίκαιον Θεού Ήκουσα τότε ένα Άγιον να ομιλεί. Ένας δε Άγιος είπε εις εκείνον ο οποίος ομιλούσε «Μέχρι πότε θα σταματήσουν τα συμβολιζόμενα δια της οράσεως αυτή. «Έως πότε θα εκταθεί η κατάπαυση της θυσίας και η εξαιτία της τιμωρίας ρήμωσης της περιοχής, έως πότε ο Άγιος Ναός και το θυσιαστήριόν του, όπως επίσης και οι δύναμη του Ισραηλιτικού λαού θα καταπατούνται όλα από τους εχθρούς, Και εκείνος απήντησε, έως ότου περάσουν διαδοχικώς δύο χιλιάδες τριακόσια Τότε θα καθαριστεί ο ναός του Θεού από την βεβίλωση. Εγώ, ο Δανιήλ, όταν είδα το όραμα εσκεπτόμην και προσπαθούσα να κατανοήσω την σημασία αυτού και ειδού εστάθη πλησίον μου κάποιος ο οποίος είχε την εμφάνιση ανδρός. Και ήκουσα την φωνή ενός ανδρός, ο οποίος εστέκετο εν μέσω του ποταμού Βαλ. Η οποία φωνή εφώναξε και είπε, «Γαβριήλ, εξήγησε εις αυτόν το όραμα εκείνο». Αυτός ήλθε και εστάθη πολύ κοντά μου. όταν δε με επλησίασεν, εγώ κατελήφθην από δέος και θαυμασμών Και έπεσα αμέσω πριν με το πρόσωπό μου κάτω εις την γην. Εκείνος δε μου είπε, «Η ανθρώπου, κατανόησε αυτό, ότι η όραση αποκαλύπτει το τέλος του καιρού, του καιρού της βασιλείας των θηρίων». Όταν εκείνος μου ομιλούσε, εγώ είχα πέσει πριν με το πρόσωπο στο έδαφος. Με ίγγισε, με σήκωσε εις τα πόδια μου και μου είπε, «Ιδού, εγώ θα καταστήσω εις έγνωστά αυτά τα οποία θα συμβούν, όταν θα λάβει τέλος η τιμωρός θεία οργή». Τα σημενόμενα δια του συμβολίζουν το πέρας της κυριαρχίας των θηρίων. Ο κρυός των οποίων είδες είναι ο βασιλεύς των Μίδων και των Περσών. Ο τράγος των εγών είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων. Το μεγάλο κέρας το οποίον ήτο ανάμεσα εις τους οφθαλμούς του, αυτό είναι ο πρώτος και μέγας βασιλεύς των Ελλήνων. Η συντριβή του μεγάλου αυτού κέρατος και τα τέσσερα άλλα τα οποία ανταυτού εφήτρωσαν υποδουλώνουν τέσσερας βασιλείς από το έθνος αυτό οι οποίοι θα γερθούν χωρίς όμως να έχουν την δύναμη του πρώτου. Κατά το τέλος της βασιλείας αυτών όταν πλέον θα έχουν φτάσει εις την πληρότητά των αμαρτία των αποστατών Ιουδαίων, θα εμφανιστεί ένας αδιάντροπος βασιλεύς, πανούργος και πολυμήχανος. Θα έχει μεγάλη δύναμη, θα επιφέρει αδιηγήτους καταστροφάς, θα φέρει εις πέρα στα του, θα πράττει ό,τι θέλει, και θα καταστρέψει ισχυρούς λαούς και αυτόν ακόμη των Άγιων Λαών του Θεού. Ο ζυγός της τυραννικής υποταγής θα επεκταθεί επιτυχώς στις λαούς, θα ενεργεί μεταδολιότητος, θα άλλα ζωνευτεί κατά την καρδίαν αυτού και δια της πανουργίας και των μηχανοραφιών του θα καταστρέψει πολλούς. επάνω εις τα ερήπια πολλών θα σταθεί αυτός υπερήφανο. Θα συντρίβει τους άλλους με τόση ευκολία όσοιν σπάσει κανείς ένα αυγό. Το όραμα των 2.300 ημερονικτίων έχει και αυτό το νόημά του. Είναι αληθές. Συ όμως τήρησες η γήν κράτησε ανερμήνευτον την ώρα αυτήν, διότι αναφέρεται εις ένα απομακρυσμένον χρονικόν διάστημα. Έπειτα από τα σωράσει αυτάς, εγώ ο Δανιήλ έπεσα εις τεταραγμένων ύπνων, εις θένησα επί ημέρας, έπειτα από τα οποίας εσηκώθην και εξετέλουν όπως συνήθως τα έργα του βασιλέως. Ανελογιζόμην όμως με θαυμασμόν αυτά τα οποία είδα και ήκουσα, χωρίς να μπορώ να εισχωρήσω εις το πλήρες νόημάτων. Κεφάλαιον ένατον Προσευχή Δανιήλ μετανοίας του λαού Στίχη 1 έως 19. Σαφής παρά αποκάλυψης περί του χρόνου της λυτρώσεως, στίχη 20 έως 27. Κατά το πρώτον έτος της βασιλείας του Δαρίου, βασιλέως των Χαλδαίων, ο οποίος ήτο ιό του Ασουήρου, από το γένος των Μήδων. Κατά το πρώτον λοιπόν έτος της βασιλείας του, εγώ, ο Δανιήλ, εμελέτησα με πολλήν προσοχή τα ιερά βιβλία και ειδικότερα το σημείο εκείνο το οποίο ανεφέρετο εις στον αριθμό των ετών που είχε αποκαλυφθεί από τον προφήτην Ιερεμίαν διαλόγου Θεού. Και σύμφωνα προς τον οποίον προφητικών λόγων θα διαρκούσε η ερήμωση τη Ιερουσαλήμ επί 70 έτη. Έστρεψα τότε εγώ το πρόσωπό μου και την καρδία μου προς τον Κύριον των Θεών για να του υποβάλω θερμήν προσευχήν και οικεσίας με νηστείας, φορών σάκων και καθήμενος επάνω εις τάκτην. προσευχήθην προς Κύριον των Θεών μου. Αφήκα να εκχυθεί το περιεχόμενο της καρδίας μου και είπα προς Αυτόν Κύριε, Σύ που είσαι ο Μέγας και Θαυμαστός Θεός ο οποίος τηρείς την διαθήκη σου και το έλεό σου είσαι εκείνους που σε αγαπούν και προσπαθούν να τηρούν τα σεντολά σου άκουσε την εξομολόγησή μου. Ημαρτήσαμεν πράγματι, διεπράξαμεν αδικίας, παρεύημεν τον νόμον Σου. Απεμακρύνθημεν από Σε, εξεκλίναμεν από τα σέντολά Σου και από τα προστάγματά Σου. Δεν υπηκούσαμε εις τους δούλους Σου τους προφήτας, οι οποίοι εξ Σου ομιλούσαν προς τους βασιλείς και προς τους άρχοντας ημών και τους προγόνους ημών και προς όλων των Ισραηλιτικών λαών της χώρας. Ισέ Κύριε υπάρχει δικαιοσύνη και εις εμάς η κατεσχήνη στα πρόσωπά μας όπως μαρτυρεί η περίοδος αυτή της δουλείας μας. Εις κάθε Ιουδαίον εις αυτούς που κατοικούν την Ιερουσαλήμ, εις κάθε Ισραηλίτην, εις όλους όσοι ευρίσκονται πλησίον ή μακράν, εις όλα τα μέρη, όπου σύ και η δικαιοσύνη σου τους διεσκόρπισες, εξαιτία των παραβάσεων τας οποίας αυτοί διέπραξαν. Ισέ ε, Κύριε, υπάρχει η δικαιοσύνη, της οποίας και εμείς τιμωρούμενοι λαμβάνομεν πήραν εις ημάς δε υπάρχει η κατεσχήνη του προσώπου μας, εις τους βασιλείς μας, εις τους άρχοντάς μας, εις τους προγόνους μας, εις όλους μας οι οποίοι μαρτύσαμεν απέναντί σου. Αλλά εις σε Κύριον και Θεόν μας, υπάρχει ευσπλαχνία και το έλεος δι' ημάς, οι οποίοι επαναστατήσαμεν απέναντί σου δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού μας, να πορευθόμεν και να ζήσομεν σύμφωνα με τους νόμους, τους οποίους Αυτός έδωκε διαμέσου των δούλων Του των προφητών. Όλοι οι Ισραηλίτε παρέβησαν τον νόμο Σου, παρεξέκλειναν, ώστε να μη υπακούσουν εις την ειδική Σου φωνήν. Κι έτσι έπεσεν επάνω μας η κατάρα, η ένορκος διακήρυξή σου του Θεού περί της τιμωρίας των αμαρτωλών